Ομάδα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, μου λείψατε πάρα πολύ. Είπα να πάρει μπρος στο daily κανάλι για να ξυπνάω πιο νωρίς, να τα κάνω λίγο πιο σωστά όλα, να έχω παρέα εσάς και εσείς εμένα. Τώρα, σήμερα είναι Δευτέρα. Ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει το diet μου, το δυνατό ας πούμε. Έχω πέσει αρκετά στις θερμίδες και από εδώ και στο εξής θα φαίνεται η διαφορά, καθώς τώρα τόσο καιρό είχα αρχίσει δίαιτα βέβαια, αλλά είχαμε μειώσει σιγά σιγά τις θερμίδες και έτρωγα πάρα πολλές, επομένως δεν θα μπορούσα να έχω εμφανές αποτέλεσμα. Τώρα, καταρχάς έχω παραγγείλει τρίποδο και δεν έχει έρθει και το παρήγγειλα και με εξπρές. Δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Θα φτιάξουμε εδώ μέσα τα χάπια. Θα φτιάξουμε εδώ το πρωινό μου, θα το δούμε μαζί, θα το φάμε, θα φύγουμε. Προπόνηση δεν θα σας πάρω λογικά. Εκτός και αν έχουμε πάρει τρίποδο και εκτός αν δεν έχει κόσμο. Έχω πόδια, αλλά δεν θα κάνω πόδια σήμερα. Γιατί έκανα Πέμπτη και είναι καραπιασμένα φούλη Τετάρτη. Οπότε θα κάνουμε αύριο πόδια. Και ξεκινάμε. Στείνω κάπου το τρίποδο και ξεκινάμε. Το κινητό, όχι το τρίποδο, sorry. Οπότε, ναι, θα το βάλω εδώ πάνω σε μια ωμέγκα 3. Αρχικά, να σας πω ότι αν το κάνετε έτσι ακριβώς όπως θα το κάνω, θα τρώγετε. Αν δεν το κάνετε έτσι ακριβώς όπως το κάνω, θα με βρίζετε. Οπότε εσείς δεν βρίζετε. Μπολάκι, πάρα πολύ γρήγορα θα το κάνουμε, να μην χάσουμε όλο το daily στο πρωινό. 350 μέγα σπράδι αυγού. Παιδιά, παίζει να έχω κατεβάσει από πέρσι ως τώρα. Τι να πω τώρα, τα 300 τέτοια μπουκάλια. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. 350. Εδώ είσαι. 47. Εδώ το μάτι έχει χαλάσει και ανοίγει μόνο όταν έχει όρεξη. Σήμερα ακόμα δεν έχει πιει καφέ μάμου. Ένα ολόκληρο αυγό. Κι εγώ δεν έχω. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, να ξέρετε. Μην κράζετε. Απ. Τέλεια. Έλα ρε αγάπη μου. Και η βρώμη έχει πέσει στα 80 γραμμάρια. Πρόσφατα ήρθε το δέμα, μάλιστα προχτές, οπότε είμαι καραφούλ. Και ψάχνω ανοιχτή η βρώμη. Η βρώμη που χρησιμοποιώ είναι αλεσμένη και σοκολατένη. Δεν ξέρω. 80. Και εδώ. Και εδώ. Ωραία. Τα πάντα έχω. Δεν έχω μάτι όμως. Και θα προσθέσουμε και λίγο αλάτι. Καλά σκάργα, όπως λέει ο φίλος μας, γιατί κάνει καλό, με αρκετό νεράκι όμως, και αν δεν τρώμε επεξεργασμένες τροφές. Έλα, έλα, πήρε μπρος, πήρε. Και θα ανακατέψουμε με τον μάντζαφλάρο. Πού είναι ο μάντζαφλάρος? Όπως βλέπετε, έχω κάνει λάτζα, είμαι στην πένα, κούκλος σήμερα. Πειθαρχημένος, κούκλος. Και σιγά σιγά θα γραμμώσουμε. Πρώτα θέλω, σαν άλλα τα βίντεο κιόλας, έτσι. Αλλά προτεραιότητα του YouTube, αλλά θέλω φέτος να γραμμώσω. Οπότε, ακόμα και βίντεο να κάνω, δεν θα την τρώω όλη τη σαβουρίτσα. Δεν, θα δείτε, θα δείτε. Θα κάνω ένα cheat meal like τη βδομάδα, στο βίντεο πάνω. Θα προσέχω, θέλω να γίνω lean. Όχι καρά lean, αλλά... Όχι σαν πέρσι, αιθίωπας. Αλλά ναι, τώρα έχουμε και κρέας. Έλα ρε αγάπη μου, έλα ρε αγάπη μου, πάρε μπρος ρε αγάπη μου. Γελάει ο κόσμος, γελάει ο κόσμος. Έλα ρε αγαπούλα μου, πάρε μπρος να φάμε. Μάγκες, 5 minutes later. Λοιπόν μάγκες, είχαμε μάτι, δεν παίρνει μπρος αυτό. Δεν το είμαστε, εντάξει κουπάκι. Θα βάλω λίγο σπρέι ελαιόλαδο. Ήθελα να πάρω σπρέι λαδικαρίδες που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είχε κάποιο bug το site και πατούσε και έστελνε 125 κομμάτια. Οπότε 125 δύσκολο να χρειαζόμουν τόσο πολλά. Οπότε πήρα ελαιόλαδο πλέον. Ναι. Σαν να έριξα πολύ. Και αφού το καθαρίσω με ένα φοβερό transition με μια χαρτοπετσέτα.
Καλά τώρα, σε μην κάνω έτσι γι' αυτό. Και αφήσω λίγο ίσα ίσα να μην κολλήσει. Είναι πολύ πέταξα. Πω! Κοίτα πόσο πέταξα. Εδώ. Ωραία. Θα ρίξουμε μέσα το μείγμα μας, που δεν έχει χτυπήθει και πολύ καλά. Δεν σου πω. Πες, χωρίς τρίποδο πώς θα γίνει ο Ράγκης. Ωστόσο, με το χαμηλό μάτι έγινε ακόμη καλύτερη. Οπότε, έχοντας και αντιμετωπίζοντας λάθη, εν τέλει βγαίνουν σε καλό. Βλέπετε. Ακόμα και εδώ βρήκα καλό. Σερβίρω. Και θα βάλω λίγο σιρόπι χωρίς ζάχαρη. Εγώ παίρνω αυτά. Αγαπημένο μου είναι το αλατσιμένη καραμέλα. Παιδιά, είναι τρομερό. Δεν βάζω πολύ και έχει πολύ λίγες θερμίδες. Τα άλλα τα πήρα απλά για να σας τα δείξω. Και φυσικά κανέλα και ηλάνης. Συνήθως πέφτει πάρα πολύ, αλλά τώρα θα το προσέχω λίγο. Τόσο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε όμως πριν φάμε είναι να κλείσουμε τα ντουλάπια. Όχι. Είναι να πιούμε δύο ποτήρια νερό. Εγώ πίνω περίπου μισό λίτρο. Να πάρει μπρος ο οργανισμός μας. Είμαστε αφιδατωμένοι από χθες το βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νερό. Ό,τι και να σας λένε θέλει αρκετό νερό. Πολύ νερό. Εδώ περίπου. Όχι, θέλει ακόμα. Εγώ αυτό κάνω κάθε μέρα πριν φάω. Όλοι μου πάνω από πάρα πολλά χρόνια. Ιδανικά σε ποτήρι. Χεράτο θα είναι πάλι. Θα πάω να πάρουμε τώρα τέτοιο. Δεν γίνεται. Έχω παραγγείλει βάση κινητού express, να έρθει γρήγορα δηλαδή. Και καλά, και έδωσα 3 ευρώ παραπάνω και έχουν περάσει 4 μέρες. Ναι, εννοείται πως αν έρθει δεν θα τα πάρω λάβω και θα πάμε τώρα να πάρουμε μαζί. Παιδιά, έχει γίνει τέλειο. Φλάφι. Δοκιμάστε εδώ. Θα απορροφείτε. Κατεβαίνει φουλ ευχάριστα. Αλλά μην γίνει πίτα, παιδιά. Πρέπει να γίνει φλάφι. Εννοείται ότι όλα μα όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ είναι από jimbeam.gr και μην ξεχνάτε να βάζετε στο τέλος παραγγελίας σας τον κωδικό Γιαννέλης5 και για να παίρνετε έκπτωση και για να με στηρίζετε φουλ και να μου στέλνετε τις παραγγελίες σας του μήνα, γιατί θα κληρώνω στο τέλος του μήνα ένα voucher αξίας 100 ευρώ για να πάρετε ό,τι θέλετε από το site. Μην μου στείλετε από πέρσι η παραγγελία. Κάθε μήνα. Του μήνα, αν κάνετε τώρα εδώ. Κλείνω. Ετοιμαζόμαστε. Θα φεύγουμε. Τώρα, πήρα τηλέφωνο από εκεί που παρήγγειλα τα τρίποδα και είναι ACS. Οπότε, θα εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που θα πηγαίναμε να βρούμε καινούργια. Τρίποδα, πιο βάση. Και θα κάνουμε το περπάτημά μας 25 λεπτά, 5 φορές μέτρια ένταση περπατηματάκι που έχω και ως τώρα και το συνεχίζω όλο το χειμώνα και ως τώρα αυτό έκανα, δεν ανέβηκε ούτε αυξομοιώθηκε το αερόβιο, μόνο το καλοκαίρι είχα περισσότερο και η μέρα είναι καλοκαίρι φουλ. Λοιπόν, μόλις γύρισα. Πιούμε νερό. Ωπωπω, τι ζεστή έχει ρε παιδιά. Ειδικά και το νερό και με το αερόβιο. Άναψα. Εγώ βασικά στο νερό το κάνω λίγο έτσι με μπολερό, βάζω πολύ λίγο έτσι να γουστάρω. Σκλαβενίκη θα τα βρείτε. Και αν θέλετε extreme γεύση έχει ζυμπή μου όταν κάνετε παραγγελίες. Φορτώστε και έτσι. Ωπωπω, ωραίο. Σαν τσαχάκια. Είναι, δεν έχει θερμίδες, έχει γλυκαντικά, εντάξει, εννοείται. Και πάμε να κάνουμε επόμενο γεύμα,
Αυτά δεν πρέπει να στεγνώσουν. Αυτό έχει, έχει ακόμα. Δεν πρέπει να στεγνώσουν και δεν τα βάλω μέσα. Τώρα, τα καρολάκι και θα βράσουμε ρύζι. Κάθε μέρα που περνάει, λέω, δόξα, εδώ θέλω και μετά βγαίνω στους δρόμους και κάνω το έργο του διαβόλου. Α, είπαμε, αυτό δεν δουλεύει. Ριπ, ριπ. Κουζίνα άλλη δεν πρόκειται να πάρω, γιατί θέλω άλλο σπίτι, όχι άλλη κουζίνα. Και όταν πάω σε άλλο σπίτι, πρώτο Θεός και Παναγία, θα πάρουμε άλλο. Και αυτοί φεύγουν και τα καπάκια από εδώ, τι να είναι. Και δεν έχω δουλέψει ποτέ το φούρνο, έτσι, ποτέ το συγκεκριμένο. Οπότε τώρα τι θα κάνουμε για να κάνουμε το τέλειο ρύζι. Έχει μειώσει και το ρύζι ο coach. Είμαστε στα 80 γραμμάρια ομιζήγηση. Πάρουμε αυτό. Τους αδάνθρακες τους ζυγίζω πάντα ομούς. Ογδόντα. Τέλεια. Και από κοτούλα, κοτούλα, θα κάνουμε στο air fryer. Έχω πάρει, νομίζω έχω ακόμα, ή δεν έχω. Μου θέλεις το κοτόπουλο. Πες μου αν βγαίνει ένα φιλέτο, δεν έχω. Δεν έχω! Ωρε φίλε, α, έχει εδώ κάτι. Τι είναι? Μοσχάρι. Οπότε αναγκαστικά θα φάμε άλλο γεύμα. Βασικά αυτό ήταν το γεύμα που έπρεπε να φάω. Αυτό ήταν το γεύμα που πρέπει να φάω, απλά εγώ ήθελα να φάω το ρύζι για να κάνω το άλλο ρύζι. Να πάρω μια μοσχαρίσκη και έτσι με λίγο πάγο τώρα, τέλειο που είναι. Θα την κάνουμε μια, την ανοίξουμε. Και θα την βάλουμε μέσα. Μια χαρά. Οπότε, change. Και γίνεται το επόμενο γεύμα. Θα βάλουμε μοσχάρι στο air fryer και μακαρόνια και γκούντα. Τα μακαρόνια πρέπει να έχουν πέσει και μια 90. Είναι 90. Οπότε αφήνουμε αυτά στην άκρη, γυρίζουμε 90 μακαρόνι. Όποια θέλετε, εγώ παίρνω αυτά τα μέλισσα, αλλά τα δεμένα μου είναι τα μάκρυβερ. Είναι πολύ νόστιμα. Οπότε θα βάλουμε 90. Και σιγά σιγά θα μειώνονται κάθε εβδομάδα οι θερμίδες. Συνολικά, ανάλογα και το condition μου όμως και πώς θα το κρίνει το σώμα. Αν κρίνει είναι καθαρό, να καθαρίζει, αν δεν είναι καθαρό και ήδη κιλά, ανάλογα. Μπορεί να μην γίνονται και αλλαγές πάντα σε κάθε εβδομάδα. Δεν χρειάζεται σε κάθε εβδομάδα να κατεβάζετε θερμίδες εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα και είναι εμφανή. Γιατί έτσι, αν κατεβάζει συνέχεια, 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 θα φτάσει σε σημείο να μην τρως καθόλου, να έχεις πολύ λίγες θερμίδες και να πεινάς και να χάνεις μάζα, οπότε δεν κατεβάζουμε κάθε εβδομάδα τις θερμίδες. Οπότε αυτά κλείνω και ανοίγω όταν είναι έτοιμο το pre-workout. Εδώ θα βάλω λίγο αλατάκι, κάλα, σκάργα και θα βράσουμε τσαμακρόνι. Επίσης, χωρίς να χρονοτριβούμε, να σας πω ότι ψάχνω βιντεογράφο. Αρχικά θέλω σίγουρα να έχει μια αλφα εμπειρία. Πρώτο. Δεύτερο, να είναι διατεθειμένος να ταξιδέψει ή να αφιερώσει πολύ χρόνο μαζί μου και δεν παίζουμε, παιδιά. Δεν θα έρθει να παίξουμε. Δουλεύουμε, είμαστε συγκεντρωμένοι, κάνει ό,τι του λέω, ακριβώς, χωρίς πρωτοβουλίες και έχουμε και οι δύο το αποτέλεσμα που θέλουμε. Χρειάζομαι κάποιον στάνταρ βιντεογράφο. Να ξέρετε περίπου, βασικά όχι, σχεδόν κάθε εβδομάδα θα έχουμε γύρισμα αρκετών ωρών. Αν έχει και μέσον και μένει Αθήνα είναι ακόμα καλύτερο. Σίγουρα να μένει Αθήνα, αλλά αν έχει μέσον είναι το ιδανικό για μένα. Θα χρειάζεται να μετακινούμαστε. Να ξέρετε, δεν είναι ανήλικος που θα πω, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτά νομίζω τώρα. Στείλτε μου τη δουλειά σας, στείλτε μου ό,τι σκέφτεστε στο Instagram, θα τα διαβάσω και θα επικοινωνήσω μαζί σας. Και να είστε επαγγελματίες, γιατί όλα μου τα χρήματα και ό,τι κάνω το επενδύω στο κανάλι μου και
και όταν επενδύω σε συνεργάτες είναι το σημαντικότερο και το α και ω. Και χωρίς συνεργάτες καλούς δεν μπορείς να πας μπροστά σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με πάει και πίσω συνεργάτες. Κρατήστε αυτό. Στείλτε μου πότε και τα λέω. Λοιπόν, αυτό είναι 30 κούντα, 150 σπάλα και 90 μακαρόνι αύρα στη ζύγηση. Τώρα θα το πάμε λίγο εδώ, θα δοκιμάσουμε λίγο να φάμε και να φύγουμε. Δεν θα φάω όλη την ώρα στο να μασουλάμε. Θέλω τρίποδο. Δεν γίνεται. Κουπί. Λοιπόν, πάμε. Απολαυστικό, τέλειο. Φοβερό. Ωστόσο, like, subscribe τώρα για να φτάσουμε 24.000 και γράψτε και ένα σχόλιο μάγκες μέχρι τώρα και συνεχίζουμε. Τα τρίποδα τα έχει ο διανομέας. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρέφουμε σήμερα. Λοιπόν, έχω έρθει σκλαβενίτη. Θα βάλω λίγα πράγματα, δεν χρειάζομαι πολλά, κυρίως κρέατα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πλέον έρχομαι εδώ. Γιατί είναι ακριβώς πίσω από το σπίτι μου, θέλω να γλιτώνω χρόνο. Ο χρόνος είναι τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν προλαβαίνω να ξεθώ. Θα σας δείξω στο τέλος τι θα πάρω. Έρχομαι εδώ κυρίως επειδή βρίσκω τα πάντα και τελειώνω με ένα μάρκετ. Αλλά χάνω εντάξει κάποια χρήματα, γιατί άμα τα ψάξεις όλα όπως θες, σίγουρα θα βρεις πιο φθηνά. Και κάθε πάρω αυτά τα passion fruit που μου αρέσουν πολύ, δεν έχουν ζάχαρη και πολύ λίγη θέρμιδα. Και τώρα στην γράμμωση θα χρειάζεται να πίνεις συνέχεια κάτι για να ξεχνιέσαι. Είναι mocktail. Πήραμε 2 κιλά στήθος και 1,5 κιλό σπάλα κιμά. Και θέλουμε μια εξάδα αυγά. Από ορτίκι. Πλάκα. Και μια γκούντα τριμμένη. Για το γεύμα που είδατε πριν. Σε αυτό, σε όλα τα βίντεο, τα daily που βάζω suspense, δεν υπάρχει. Με πήρε τηλέφωνο ο Deliveras, ο διανομέας της ACS και φεύγουμε να πάμε να τον βρούμε. Έχω πάρει και πιπεριές και λεμονιά. Γεια σας, καλημέρα. 35 ευρώ κόστησαν. Εντάξει, έπαιρε και κάτι τρελόμες. 3 κιλά κρέας, 3 και κάτι, ξέχασα. Πάμε να πάρουμε τα τίποτα, τέλος πάντων τις βάσεις. Και κράνος πάντα μάγκες. Όποιον το χωρίς κράνος να με χαιρετάει, τον έχω βρει. Πάμε και λίγο photo vlog. Κράτσε μου τα σχόλια μου, σαν λοιπόν, πήραμε το δωράκι μας. Μισό δωράκι μας το πλήρωσα. Επιτέλους, έχουμε τρίποδο πρώτα απ' όλα. Είμαι σίγουρος ότι το κάνετε και εσείς αυτό. Αρχικά θα βάλουμε τα πράγματα λίγο γύρω. Να βλέψουμε το ξυγειακή και θα δούμε τι κόσμο θα έχει μια μισή ώρα τζιν για να γράψουμε την προπόνησή μας και θα τη δείτε να γουστάρετε, να γουστάρετε. Και εννοείται θα την κάνω voice over. Για να μην μιλάω τώρα. Λεμονάκια, καυτερίτσες, πιπερίτσες. Θέλω για καυτερή πιπεριά. Οπότε μου την έδειξε ο Κόλλιας που μου την έκανε στο συμψησταριά του. Την βάζω στο air fryer και τρώω 1-2 τη μέρα. Και εγώ παρωθεί. Ωραία. Σακουλίτσα. Μια σκουπιδάκια. Στην κομίτσα. Ένα σκουπιδάκι. Πήρα 2 τέτοια, γιατί μου τις πάνε πάντα έχω σπάσει τις χερμίδες τέτοια και να έχω πάντα καβάτζα για να μην περιμένω 600 ώρες. Αρχικά, φόρεσα μέτσι ανέλης. Θα το βρεις creatorshop.gr ή στο link στην περιγραφή και αν το πάρεις θα με στηρίξεις πάρα πολύ και θα τραβάς και εσύ μαζί κουπί. Θα φτιάξουμε πολύ γρήγορα intra workout και θα φύγουμε. Θα πάω το Thor σήμερα, παίρνω sleepy ή Thor. Δεν θα σας δείξω το intra workout
γιατί τα έχουμε δείξει και έχουμε κουράσει πολλές φορές. Και το intra workout μου αποτελείται δηλαδή το παγούρι που παίρνω μέσα στην προπόνηση από αμινοξέα EAA, γλουταμίνη, διεξτρόζιν και κυκλική δεξτρίνη μου την έβγαλε ο coach, τώρα το θυμήθηκα για τώρα επειδή μου μείωσε αρκετά τις θερμίδες. Οπότε αμινοξέα, γλουταμίνη και κρεατίνη παίρνω μέσα στην προπόνηση. Θα βάλουμε και λίγο αλάτι εδώ, κρατήστε αυτό το tip, είναι για pump. Θα βγουν και άλλα σχέδια. Τώρα έχω μιλήσει χθες με τον Πάνο Τεντ και ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο. Και θα είμαι και καρακομμάτι, οπότε θα είναι πιο ωραίο. Φεύγουμε. Αρκετή όρεξη έχω, ακουστικά. Καθαρή μπλούζα, φουλ αποσμητικά. Αυτά και το σίγια. Το βίντεο πρέπει να ονομαστεί σήμερα τι περνάω για να κάνω προπόνηση κάθε μέρα. Δείτε που έχω παρκάρει τέρμα πίσω και το γυμναστήριο είναι κάνα 500 μέτρα μπροστά. Δεν έχει πάρκινγκ ούτε για πλάκα, ούτε καλά για μάξι δεν το συζητώ καν, αλλά για μηχανάκι ειδικά ούτε για πλάκα. Οπότε, όσοι θέλετε να έρθετε καλυθέα Alter Life και γενικά καλυθέα Java και αυτά, να έχετε στο νου, το νου σας ότι πάρκινγκ δύσκολα μάγκες. Εδώ θα το έβαζα, χωρίς να κλείνω διάβαση τυφλών κλπ. Εδώ τέρμα μέσα θα το έβαζα ή κάπου τέλος πάντων. Αλλιώς δεν έχει κάπου. Δείτε εδώ. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμη, αλλά καλά πόδι. Αρχικά να πούμε ότι έκανα πάρα πολύ καλό ζέσταμα με λάστιχο και με αλτήρες, πλάγιες εκτάσεις ώμων και κάποιες πιέσεις ώμων. Και έπειτα ξεκίνησα με την πρώτη άσκηση, pec fly, σε αυτό το μηχάνημα που βλέπετε, κάνοντας 12 επαναλήψεις, 4 σετάκια. Έφτασα μέχρι 82 κιλά, έγραφε, κάπου τόσο. Και γενικά είναι το αγαπημένο μου μηχάνημα αυτό, δεν το αλλάζω με κανένα και το χρησιμοποιώ και όταν έχω ώμους, ανάποδα δηλαδή, για πισωμύρο. Δεύτερη άσκηση, έκανα πιέσεις στήθους στο Smith σε ίσιο πάγκο, 3 σετάκια 6-10 επαναλήψεις. Αυτά είναι περίπου 100 κάτι κιλά, 110 νομίζω, δεν θυμάμαι. 108, δεν είμαι σίγουρος. Και είχα καιρό να κάνω πιέσεις σε ίσιο πάγκο. Το είχα αλλάξει με αλτήρες, εκτός από την προηγούμενη προπόνηση που είχα κάνει με τον Παλίδη. Και έκανα 9 επαναλήψεις, η 10η άπατη. Άρα δεν πειράζει, ήταν μέχρι αποτυχίας. Και ναι. Το δεύτερο σετ βγήκε 8 επαναλήψεις και το τρίτο, το οποίο δεν το τράβηξα, βγήκε 7. Οπότε δεν αυξομοίωσα καθόλου το βάρος. Επόμενη άσκηση, έκανα πιέσεις στήθους σε επικλινή πάγκο, 4 σετάκια με 40, 8-10 επαναλήψεις. Τα έκανα 9 νομίζω. Πολύ με επηρέασε η πρώτη άσκηση και με κούρασε πάρα πολύ. Αλλιώς μπορούσα σίγουρα πιο καλά και ακόμα να πάρω και 45. Και αυτή είναι μια πολύ καλή άσκηση και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να μεγαλώσει λίγο το στήθος μου που υστερεί και το είχα κόψει κάποτε, γι' αυτό πάρα πολύ καλό ζέσταμα και προσέχετε γενικά σε οτιδήποτε και αν κάνετε, και αυτή είναι μια άλλη πλευρά για να σας δώσω και μια άλλη οπτική γωνία. Ωστόσο δεν έγραψα κάτι άλλο γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και να μην ενοχλώ, όπως ξανά είπα, και να μην με ενοχλούν. Έκανα άλλες δύο ασκήσεις, βυθίσεις και κάτι σαν crossover. Και φυσικά έκανα και 3 ασκήσεις για δικέφαλα, από 4 σετ στην πρώτη άσκηση και από 3 στις άλλες 2. Ομάδα, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να μην σας έσπασα τα τέτοια. Ελπίζω να γελάσατε, like, subscribe και κάντε ένα οποιοδήποτε σχόλιο γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Σε όποιο βίντεο και να βλέπετε δικό μου. Καλή συνέχεια.